Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, δηλώνουν οι πιλότοι της Air France. Το μεγαλύτερο συνδικάτο των πιλότων του γαλλικού αερομεταφορέα απέρριψε την πρόταση της διοίκησης της εταιρείας να αναστείλει ως το Δεκέμβριο το σχέδιο μεταφοράς πολλών δραστηριοτήτων της Air France στη χαμηλού κόστου στη γατρική Τρανσάβια. Περισσότεροι από τους μισούς πιλότους της Air France συμμετέχουν στην απεργία που ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στοιχίζουν στο γαλλικό αερομεταφορέα 10 έως 15 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως.